πάθατε το τελευταίο διάστημα και έχετε ανοίξει πόλεμο με όλους? Εγώ Ναι. δεν έχω ανοίξει με κανένα. Πάμε να δούμε μερικά post που έχετε κάνει τώρα και έχουν σκανδαλίσει τους παπάδες κατά κύριο λόγο και τους δεσποτάδες. Κατά την καλοπέραση των δεσποτάδων, λέει, την πληρώνουμε εμείς. Έχετε γράψει στο Facebook σας. Να το. Διαφωνείς. Θα τα συζητήσουμε όλα μαζί μετά. Άλλο. Ο Χριστός γεννήθηκε μέσα σε μια φάτμη. Κάποιοι ιεράρχες ζουν μέσα σε παλάτια. Άλλο. Τα μνημόσυνα, είπατε, δεν ωφελούν τους κεκοιμημένους. Δεν θα μεταφέρουν κάποιον από την κόλαση στο παράδεισο. Περισσότερο τα έχουμε ανάγκη εμείς. Μετά θάνατον δεν υπάρχει μετάνοια. Και άλλο ένα. Είναι αιωσφορικό να είσαι μοναχός, να κάνεις γονικλησία και να σου βγάζουν φωτογραφία και εσύ να την προβάλλεις στο Facebook. Πόση υποκρισία δεν αντέχεται. Σε τι διαφωνείς από όλα αυτά? Σε τίποτα εγώ, αλλά φαίνεται ότι εσείς δέχεστε πόλεμο τώρα για όλα αυτά που γράφετε. Δεν αντέχομαι κανέναν πόλεμο. Απλώς είναι, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι διαφωνούν, εκφράζουν τη διαφωνία τους και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Άμα διαφωνούν, γιατί να μην εκφράζουν τη διαφωνία τους? Ναι. Αλλά ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή? Μπορούμε μια... να το αλλάξουμε αυτό? Υπάρχει μια τάση πάντως, δεν ξέρω αν είναι από την επίσημη εκκλησία ή από μεμονωμένους μητροπολίτες, ιεράρχες, ανθρώπους, ξέρω εγώ, της εκκλησίας, που αντιστέκεται όχι στον εξυγχρονισμό, αλλά ας πούμε στο να ξεθολώσουμε τα μάτια μας από τους μύθους του παρελθόντος. Ναι, είναι αλήθεια ότι το φαινόμενο της θρησκοληψίας επανέρχεται. Και αναφέρομαι σε αυτή την παρέλαση που γίνεται με λείψανα, με εικόνες κτλ. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ορθόδοξος δρόμος. Σήμερα είχα την εντύπωση, επειδή δεν το συζήτησα προηγουμένως, ότι θα μιλούσαμε για το νόημα των Χριστουγέννων. Και τι λέει εκεί? Απλώς να αναφέρω κάτι. Ο Μέγας Αθανάσιος, αυτή η μεγάλη μορφή του χριστιανισμού, λέει: «Ο Χριστός ενυνθρώπισε ή να εμείς θεοποιηθούμε». Έγινε ένα άνθρωπο για να γίνουμε εμείς κατά χάρη Θεοί. Ναι. Και αναφέρεται σε έναν στον ορθόδοξο δρόμο που είναι η κάθαρση των παθών, είναι ο φωτισμός και είναι η θέωση. Λοιπόν, εμείς αντί να ακολουθούμε έναν ορθόδοξο δρόμο, ξέρω, προβάλλουμε κάποια άλλα ενδιάμεσα στοιχεία, χτιστά στοιχεία, για να τα εξισώσουμε με την πίστη μας. Αυτά τα πράγματα δεν είναι πίστη. Mm. Αυτά τα πράγματα είναι εκεί, τιμούμε τους Αγίους μας με τα λείψανα, τιμούμε τους Αγίους μας με την εικόνες, αλλά δεν μας σώζουν αυτά τα πράγματα. Ποιο είναι όμως το όριο της υπερβολής, κύριε Κυριακού? Να δούμε λίγο την εικόνα που έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα. Υπάρχει μια φωτογραφία από το Αγρίνιο συγκεκριμένα. Οι πιστοί πήγαν και προσκύνησαν ένα κάστανο που είχε βράσει, λέει, ο Άγιος Παΐσιος. Να το. Ναι, το κάστανο του Αγίου. Αυτά δεν είναι απλώς υπερβολή. Αυτά φτάνουν στα όρια της ειδωλολατρίας. Δεν είναι μόνο κάστανα, είναι παντόφλες. Είναι... Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να δώσουμε την καθαρή εικόνα της πίστεως στους ανθρώπους. Και γι' αυτό η Εκκλησία έχει μεγάλη ευθύνη. Και τι πρέπει να πει η Εκκλησία? Η Εκκλησία πρέπει να πει ότι η πίστη, η χάρη του Θεού, είναι κάτι που υπάρχει μεταξύ του Θεού και του πιστού. Δεν χρειάζεται ενδιάμεσα, δεν χρειάζεται μεσίτες αυτή η χάρη. Ο μόνος μεσίτης είναι ο Χριστός, που είναι Θεός. Ναι. Και ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση κατά την ανθρώπισή του που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Ναι, αλλά αυτό θα σου πει κάποιος, δεν θυμίζει λίγο οικονομαχία? Δηλαδή κάποιοι πίσοι πήγαιναν και προσκυνούσαν τις εικόνες και κάποιοι άλλοι απέρριπταν τις εικόνες ως ειδωλολατρία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα? Ναι, δεν απορρίπτουμε τις εικόνες. Τελικά γιατί... επικράτησαν όμως οι εικονολάτρες, έτσι να το πούμε. Ναι, και καλά έκανα. Η εικόνα είναι ένα στοιχείο πολιτισμού για μας. Ναι. Αλλά το να υπάρχει εικόνα και να εκφράζει κατά κάποιον τρόπο, να δηλώνει την παρουσία του Αγίου στη ζωή και στον ουρανό, είναι πολύ διαφορετικό παρά η εικόνα να γίνεται αντικείμενο λατρείας. Η εικόνα δεν μπορεί να είναι αντικείμενο λατρείας. Ούτε η εικόνα, ούτε τα λείψα να μεταδίδουν τη χάρη του Θεού στους ανθρώπους. Η χάρη του Θεού μεταδίδεται από τον ίδιο τον Θεό στους ανθρώπους. Μπορεί να είναι αφορμή τα λείψα, μπορεί να είναι αφορμή εικόνες, αλλά η χάρη του Θεού μεταδίδεται από τον Θεό. Γιατί αν φτάσουμε σε αυτή την αντίληψη, τότε καταργούμε τη μεγάλη διάκριση που υπάρχει μεταξύ μας και των Ρωμακαθολικών, mm-hmm. που λέει ότι εμείς πιστεύουμε στη διάκριση της άκτης της ουσίας του Θεού και των ακτής των ενεργειών, ενώ οι Ρωμακαθολικοί πιστεύουν
στην άκτιστη ουσία του Θεού και από την άλλη στις κτιστές ενέργειες. Κτιστές ενέργειες είναι όταν χρειάζομαι ενδιάμεσα για να μεταφέρω τη χάρη του Θεού στους ανθρώπους. Και εμείς αυτό το καταδικάσαμε. Ναι. Αφού το καταδικάσαμε, πρέπει να ξέρουμε τι καταδικάζουμε και τι λέμε. Να πάμε όμως και στο άλλο άκρο, που έχουμε φτάσει να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, Κύριε Κυριακού, αγοράζοντας ό,τι μπορεί να φανταστεί ο κόσμος, γλεντώντας. Έχει γίνει μια καταναλωτική γιορτή, η γιορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά κυρίως τα Χριστούγεννα να επικεντρωθούμε. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Ναι, απλώς θα επαναλαμβάνω εκείνο που είπα, ότι ενηθρώπησε ή να εμείς θεοποιηθούμεν. Το ή να εμείς θεοποιηθούμεν είναι ένας συγκεκριμένος δρόμος. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε ορθόδοξος δρόμος και είναι ο δρόμος που περνάει από την κάθαρση των παθών μας, από τον φωτισμό και από τη θέωση. Αυτό που πρέπει να αναζητούμε είναι τον εσωτερικό φωτισμό μας. Δυστυχώς, ικανοποιούμαστε με ένα φτηνιάρικο φωτισμό που βλέπουμε γύρω μας, και προσπαθούμε και μεταφέρουμε και στα παιδιά μας, αλλά και γενικότερα στους πιστούς, να μια τάση να ικανοποιούνται με αυτό το πράγμα. Και εδώ έχει ευθύνη και η Εκκλησία και η Πολιτεία. Τι γιορτάζει, τι μπορεί να γιορτάζει η Πολιτεία στα Χριστούγεννα και κάνει όλο εκείνο το διάκοσμο χωρίς νόημα ουσιαστικά? Εντάξει, το νόημα είναι καταναλωτικό και να περάσουμε καλά και να μπούμε σε ένα κλίμα, ας πούμε, Χριστουγεννιάτικης, όχι κατάνοιξης, διάθεσης. Δυστυχώς μπήκε και η Εκκλησία σε αυτό το παιχνίδι. Αν πάει σε αρχιεπισκοπές και μητροπόλεις, θα δεις πως είναι στολισμένες. Με τον ίδιο τρόπο, κοσμικών τρόπων, που είναι και η πολιτεία. Αυτά είναι. Δεν μπορούμε. Χρειάζεται, ξέρεις, όταν μιλούμε για παράδοση, πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η παράδοση. Ναι, ναι. Εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι η παράδοση. Ο Άγιος Βασίλης πάντως με τα κόκκινα, ο Χοντρούλης με το μους και τα λοιπά, δεν είναι παράδοση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Πρώτα δεν ήταν Άγιος Βασίλειος. Ήταν Σάντα Κλάους, ήταν ο Άγιος Νικόλαος των Δυτικών. Τον μεταφέρουμε εδώ, τον κάναμε Άγιο Βασίλειο και πάει η ιστορία και συνεχίζεται. Ναι. Τι να κάνουμε. Εκείνος ο Άγιος Βασίλης, ο δικός μας, ο φτωχός, ήταν αρρωσκιάρης, ήταν πως ήταν, μελαχρινός, με ένα ράσο που ήταν τρυπημένο και έδωκε όλη την περιουσία του στους φτωχούς, δημιούργησε μια τεράστια απώλεια από φιλανθρωπικά ιδρύματα και εμείς προβάλλουμε τον άλλον. Τι να πω. Και το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν είναι δικό μας. Καλά, υπάρχουν, βέβαια εκεί υπάρχουν και άλλες εκδοχές, ότι μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι, ναι. Μπορεί να είναι το καράβι στα νησιά, μπορεί να είναι το δέντρο. Τώρα, να σου πω ένα πράγμα, να στολίσω κάτι για να φανεί έτσι το γιορταστικό χρώμα. Εντάξει, μπορεί να το καταλάβω, αλλά όχι αυτό που γίνεται σήμερα. Ναι. Τουλάχιστον κουραμπιέδες και μελομακάρονα να τρώμε, Κυριακού, επιτρέπεται αυτό? Αφού σε βλέπω ότι με τις γεύσεις έχεις καλή σχέση. Άριστε, και οι γεύσεις μαζί μου. Λοιπόν, άρα τρώμε κανονικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε μέχρι τις γιορτές και υπομονή. Να ευχηθούμε. Λοιπόν, τώρα μιλώντας για πολιτισμό, γιατί αναφέρεται και ο πολιτισμός μέσα σε όλα αυτά, αν ακούσεις όλους τους αξιωματούχους του κράτους να μιλάνε για τα Χριστούγεννα, σου λένε γιορτή του πολιτισμού. Μα η γιορτή του πολιτισμού, επί της ουσίας, είναι πολύ διαφορετικό πράγμα και αποδεικνύεται με πράξεις. Όπως τον άρχονται σοβαρές παραστάσεις σε σοβαρά φεστιβάλ. Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, Γιώργος Παπαγεωργίου, εδώ μαζί μας. Καλώς τον. Καλώς σας μεσημέρι. Εντάξει, αν μη τι άλλο, εσείς μας έχετε αποδείξει ότι οι παραστάσεις που φέρνετε και ανεβάζετε στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας είναι το αίμα του πολιτισμού, έτσι. Αυτός ήταν ο στόχος μας και ειδικά φέτος θέλαμε έτσι λίγο να σπρώξουμε την πολιτεία, να οθήσουμε, να το πούμε έτσι λίγο πιο διακριτικά, να στηρίξει περισσότερο τον πολιτισμό, δείχνοντας ότι ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό έχουμε τις δυνατότητες. Ναι. Και ως κοινό, το κοινό που ενδιαφέρεται για αυτές τις παραστάσεις είναι μεγάλο. Και είναι και